Σε πανηγυρικό κλίμα, ο νυν και υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσίασε έναν προς έναν τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού «Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε», που απαρτίζεται από 113 άτομα στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Η παρουσίαση έγινε στο κατάμεστο από κόσμο κέντρο αναδρομές στις κάτω Αρχάνες. Η επόμενη μέρα θα μας βρει ενωμένους με αγωνιστική διάθεση, με διάθεση εργασίας, με διάθεση προσφοράς προς την Κρήτη και τους πολίτες της Κρήτης σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα έργα υποδομής όπως επίσης και στα έργα τα οποία θωρακίζουν τους πολίτες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στον πολιτισμό, στην υγεία και στον πρωτογενή τομέα ανάπτυξης. Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχει σε αυτή τη φορά στο ψηφοδέλτιο του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Ένας σημαντικός αριθμός γυναικών, αγγίζει το 43% περίπου. Είναι μεγάλη μας τιμή εμείς οι γυναίκες να κατέχουμε ξεχωριστή θέση και στην πολιτική σκηνή, στην καθημερινότητα. Είμαστε εργαζόμενες γυναίκες. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης στην ομιλία του έκανε απολογισμό του έργου της Περιφερειακής Αρχής τα τελευταία 4 χρόνια και παρουσίασε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για τα επόμενα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ευνοϊκές συνθήκες που προδιαγράφονται για την περιφέρεια Κρήτης, καθώς το νησί έχει εισέλθει σε πορεία μετασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί μεγάλα έργα και παρεμβάσεις. Με άξιους συνεργάτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν καθημερινά, όχι μόνο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να διεκδικήσουμε περισσότερα όσα μπορούμε, ώστε το 2030 το νησί μας να είναι αυτοδύναμο παντού. Και στην ενέργεια, και στο θέμα των υδάτινων πόρων, και στο θέμα το βορειοδικό άξονα, το οποίο λύνεται αυτή τη στιγμή. Το σύνθημά μας είναι «Παγκριτισμός». Αυτό έχει μεγάλη σημασία, κάτι που έχει πετύχει ο Σταύρος Αρναουτάκης, γι' αυτό με δίπλα του. Έχουμε ήδη εγκεκριμένο σχέδιο που προβλέπει 230 περίπου έργα για τη θωράκιση της Κρήτης, για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στην κλιματική κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Οι παραλίες μας θα πρέπει να προστατευτούν, γιατί η παραλία είναι ένα στοιχείο βασικό για την Κρήτη σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Άρα έχουμε τις μελέτες και ήδη έχουμε και έργα σε εξέλιξη για προστασία των παραλιών της Κρήτης. Το 2020, όταν δεν είχε κανένας προορισμός τουρίστες, εμείς είχαμε 1,5 εκατομμύριο. Γιατί 4 μήνες, κάθε Σάββατο, 5 ώρες, είχαμε μια τηλεδιάσκεψη όλοι οι άνθρωποι τουρισμού με παρόντα τον Σταύρο τον Αναουτάκη και πολλούς από την ομάδα του και βρίσκαμε λύσεις πώς θα ξαναξεκινήσουμε στην Κρήτη. Τέλος, ο κύριος Αρναουτάκης υποσχέθηκε σκληρή δουλειά από όλους για την Κρήτη, βάζοντας τον πήχη ψηλά, ενώ δεσμεύτηκε για ειλικρίνεια και άψογο τεχνοκρατικό σχεδιασμό.